Ολοκληρώθηκαν τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της 24 ης απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Αμέσω μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίηση, επικράτησε ολιγόλεπτη ένταση στο κέντρο της πόλης όταν κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ κατά αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα. Παράλληλα, άλλη ομάδα ατόμων πέταξε πέτρε σε βάν τηλεοπτικού σταθμού στην πλατεία Κλαθμόνο. Σε επεισόδια σημειώθηκαν και στην Ομόνια. Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται το INGR, οι αντιεξουσιαστέ προκάλεσαν και ζημιέ σε προσώψει καταστημάτων στο κέντρο τη Αθήνα. Στην πορεία των εργαζομένων, οι οποίοι διαμαρτύρονται ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και θα τεθεί σε ψηφοφορία, συμμετείχαν εργατικά σώματα, οργανώσει και συλλογικότητε τη αριστερά αλλά και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η πορεία πραγματοποίησε νωρίτερα και το ΠΑΜΕ. Ο ταξικό πόλεμο ουσιαστικά τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μαραθώνιο, δεν είναι του φεκιά στον αέρα. Ο ταξικό αγώνα πρέπει να είναι καθημερινό, διαρκείας, τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, το Τέταρτο Μνημόνιο και μαζί με τα προηγούμενα μνημόνια πρέπει να πεταχθούν στο καλάθι τη ιστορία. Και αυτό ο μόνο αρμόδιο υπεύθυνο είναι ο ελληνικό λαό, το εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε ο Δημήτρη Κουτσούμπα, που έδωσε το παρόν στην πορεία. Συλλαλητήρια και συγκεντρώσει έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, στην Πάτρα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της IGSA, η Γεσεέ, η 24ωρη απεργία της Τετάρτης αλλά και τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα αποτελούν τη μητέρα των μαχών απέναντι στη νέα λέλαπα μέτρων που, αν εφαρμοστούν, θα γίνει ακόμη πιο δυσβάσταχτο το παρόν και πιο αβέβαιο το μέλλον. Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανεργατική πανελλαδική απεργία είχε ανακοινώσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία με τους νοσοκομιακούς γιατρούς της Ποϊδήν, να απεργούν στις 17 και στις 18 Μαΐου. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε επίσης διήμερη πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους στις 17 και στις 18 Μαΐου σε ένδειξη καθολικής αποδοκιμασίας του σώματος προς τις νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό με τις οποίες όπως σημειώνουν επιβαρύνονται εκ νέου οι Υπερών και σε ασφαλιστικέ εισφορέ των δικηγόρων. Στο ίδιο μικρό σχήμα κινήθηκε και η εκτελεστική επιτροπή τη Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία, που αποφάσισε την κήρυξη 48 ώρε πανελλαδικής απεργία σε όλε τι κατηγορίε των πλοίων.